Κώστας Καλέτσικος μαζί μας στο στούντιο. Κώστα, Όλο ο πλανήτη αποδοκιμάζει και ζητά αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει και μετράμε νέε σειρέ νεκρών να μάχων κάθε μέρα. Καταρχά, δεν είναι όλο ο πλανήτη. Γιατί νομές οι ΗΠΑ είπαν ότι δεν έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή. Ότι έχει απόλυτο, το δί... Ισραήλ. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Έτσι, πριν από λίγε ώρε ήταν η δήλωση αυτή και μάλιστα μετά από δύο βομβιστικέ, μάλλον δύο χτυπήματα με δεκάδε νεκρού και κυρίω άμαχου. Αλλά γιατί, για την Ουάσιγκτον δεν έχει ξεπεραστεί η κόκκινη γραμμή. Βέβαια, έχει Περαστεί η κόκκινη γραμμή για πολλέ χώρε τη Ευρώπη που αναγνώρισαν, είδαμε. Είχαμε την Ισπανία, αναγνώρισε ναι. επίσημα το Παλαιστινιακό κράτο. Το, το θέμα είναι χώρες, ότι ναι. τα τάγκ των Ισραηλινών έχουν φτάσει στο κέντρο τη Ράφα και επί τη ουσία γίνονται σφοδρέ μάχε. Λένε τουλάχιστον οι Ισραηλινοί ότι το δεύτερο τουλάχιστον πλήγμα γιατί για το πρώτο πλήγμα που κάηκαν και οι σκηνέ και πάρα πολλοί άμαχοι έπεσαν νεκροί, ήταν ένα τραγικό λάθο. Για το δεύτερο, μιλάνε για fake news, ότι επί τη ουσία δεν έχουν ανάμειξη αυτή. Αλλά τώρα, πώ γίνεται να μην έχουν ανάμειξη όταν γίνονται όλα αυτά στην Λωρίδα τη Γάζα και ειδικά στην Ράφα. Και μάλιστα τα άρματα μάχη είναι σε μια περιοχή όπου γυτνιάζει πάρα πολύ με το πέρασμα τη Ράφα. Δηλαδή, έχουν φτάσει στο κατώτατο κόστα, σημείο. ότι όλε αυτέ οι περιοχέ ουσιαστικά αποτελούν μια ζώνη προστασία στον Είχε ναι, έτσι ζητηθεί ήταν, έτσι από του αμάχου να σειρέψουν εκεί προκειμένου να προστατευθούν. Και βλέπουμε τελικά ποια είναι η ασφάλεια και η προστασία τους οποία την χάνουν. Ναι, και βέβαια η, η επόμενη ε, στάση ήταν να μετακινηθούν δυτικότερα, να φτάσουν στη θάλασσα για να είναι εκεί πιο ασφαλείς. Αλλά όταν μιλάμε για δύο-δύο-μισεκατομμύρια ανθρώπου, σε μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα, πού να πάνε και πού να, να σωθούν και πώς μπορούν να εξασφαλίσουν και τα παιδιά τους, γιατί κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι τα αθώα, πράγματι είναι τα αθώα θύματα, είτε είναι ο ένας με τη μία πλευρά, είτε με την άλλη πλευρά, είτε θέλει να είναι αντικειμενικός παρατηρητής, αυτοί που πραγματικά έχουν το πρόβλημα είναι τα παιδιά, οι γυναίκες, οι γέροι και κυρίως οι άμαχοι, γιατί Εάν τα πλήγματα αυτά γίνονται για του μαχητέ, οι, οι μαχητέ δεν είναι εκεί. Ζούμε ένα ανθρωπιστικό δράμα για το οποίο θα ντρέπονται οι επόμενε γενιέ. Έχουμε φτάσει στον. σε αυτό το σημείο και δεν ξέρω αν υπάρχει, ε, όχι δυνατότητα, πρόθεση ουσιαστική παρέμβαση για να μπει ένα τέρμα σε όλη αυτή την ιστορία. Είτε από τι ΗΠΑ, είδαμε αυτό που είπε, ότι ε, ναι, μεν, αλλά η στάση του. Ναι, Λίχου, δεν έχουν περάσει ίχου. την κόκκινη γραμμή. Βλέπουμε η και την Ευρώπη, η οποία καταδικάζει, μεν και ευρωπαϊκέ κυβερνήσει βγάζουν σκληρέ ανακοινώσει κατά του Ισραήλ, αλλά και εκεί και πέρα βλέπουμε και τα δυτικά όπλα να συνεχίζουν να φτάνουν Φτάνε. μέσα από διάφορους διάβλους α, στο Ισραήλ. Και μια μικρή λες για δυτικά όπλα. Εκτές ε, ε, μάλλον έγινε η τριμερή αυτή η συνάντηση του <σχελίου> Μακρόν με τον, με τον Σόλτ. Δεν έχει σχέση βέβαια με τη Γάζα, έχει σχέση με τον Κραμία. Η κοινή θέση των δύο είναι ότι θα μπορούν να χτυπούν στο εσωτερικό της Ρωσίας. Δεν ξέρω κατά με πόσο κατάλαβαν όπλαν. τι είπαν, σε αυτό, δηλαδή με δυτικά όπλα να χτυπάμε παράδειγμα περιοχέ στο εσωτερικό τη Γιατί μέχρι τώρα η αποστολή των δυτικών όπλων ήταν. Για να αμυνθεί η Ουκρανία εντό του ουκρανικού εδάφου. Με το που εξομίστηκε αυτό από του δύο, και από το Σόλτ και από τον Μακρόν, ε, δεν ήθελε πολύ ο Πούτιν να του πει προειδοποιητικά ότι προσέξτε τι θα κάνετε. Γιατί Αν δεν θα κηρύξουν. Το... Πολύ... Αν θα κηρύξουν μέλη του Φ... ΝΑΤΟ πόλεμο στη Ρωσία. Πα... Τώρα να σου πω κάτι, υπό άλλε συνθήκε θα παίζαμε αυτή τη δήλωση πρώτο θέμα, ναι. θα είχε σημάνει παγκόσμιο συναγερμό. Διότι ο γαλλογερμανικό άξονα θα έβγαινε, θα ήταν. Είναι πρωτάκουστο να uh, δηλώσει έτοιμο να στείλει δυτικά όπλα uh, στη Ρωσία. τα οποία θα χτυπάνε όμω με στη Ρωσία. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά που Γιατί πλέον δεν έτσι. γίνεται αυτό ο παγκόσμιο χαμό, Πολύ απλά γιατί αυτό ο γαλλογερμανικό άξονα είναι δραματικά αποδυναμωμένο. Σωστό. Ο Μακρόν και ο Σόλτ είναι επίση και οι δύο εξαιρετικά αποδυναμωμένοι και μπορεί καν να μην βρίσκονται στο παιχνίδι την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Είναι τόσο απλά και κοινικά τα πράγματα. Υγούνται και οι δύο, δύο πολύ αδύναμων οικονομιών και αντιμετωπίζουν και οι δύο τον κίνδυνο ταπεινωτική ήττα στι ευρωεκλογέ που έρχονται. Δεν είναι πλέον την... ορατό, αλλά ξέρει ποιο είναι επίση το, το πολύ σημαντικό. Μέχρι... Ξέρει πάπια, του έλεγε το πολιτικό χθε. Ναι, δεν έχουν... ναι, Ακριβώ, έτσι, ναι. ακριβώς είναι. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι μέχρι τώρα, όταν γινόταν μια συνάντηση μεταξύ του Γερμανού και του Γάλλου, υπήρξε μια ισομέρεια. Δηλαδή, έλεγε ο ένα κάτι, έλεγε ο άλλο κάτι και επί τη ουσία είτε δεν συμφωνούσαν είτε βρίσκαν μια χρυσή τομή. Ε, τώρα, ο Σόλτ ακολουθεί κατά πόδα στο Μακρόν. Ο Σόλτ δείχνει σαν να μην είναι Γερμανό καγκελάριο, αλλά να είναι καγκελάριο. Ξέρω εγώ, να είναι ναι, πρωθυπουργό μια χώρα η οποία είναι εντελώ αδύναμη. Ό,τι είπε ο Μακρόν. Επί τη ουσία συμφώνησε. δευτερό, δευτερότριτος τη δημοσκοπήση, τον κυνηγά η γερμανική ακροδεξιά τους του σοσιαλδημοκράτε του Σόλτ. Και ο Μακρόν, βεβαίω, από την άλλη πλευρά, βλέπει δημοσκοπικά πάντα την πλάτη τη Λεπέν 33%-16%. Είναι, είναι κοντά στι 20 μονάδε η μία διαφορά. Και από την άλλη, ο, ο Σόλτ, αν καταφέρει και βγει η σοσιαλδημοκρατία τρίτη, θα είναι επιτυχία του. Ακριβώς. Γιατί, το, γιατί η εναλλακτική η Γερμανία είναι, έχει παγιώσει μια δεύτερη Ιδέτε. θέση. Καλά, οι Χριστιανοδημοκράτε είναι πάρα πολύ μπροστά. Αλλά έρχονται από πίσω και άλλε δυνάμει, γιατί έχει διασπαστεί και το Τιλίνκε, το, το, η αριστερό η κόμμα η στη Γερμανία. Και το νέο, ο νέο συνασπισμό που υπάρχει από την αριστερά εμφανίζεται να έχει μεγάλη πέραση κυρίω στι νέε ε, ηλικίε, γιατί Πιάνει το σφιγμό και ενδεχομένω θα... να, 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 να καταφέρει να πιάσει την τρίτη θέση Θα σωστά. δούμε πολλέ αλλαγέ και νέο πολιτικό χάρτη στην Ευρώπη μετά τις... Uh, και, στο της... και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα τα